ιστορική επίσκεψη του Υπουργού των Εξωτερικών Νίκου Δένδια στο Ιράκ και το Ιρακινό Κουρδιστάν. Είναι πλέον πιο εμφανές από ποτέ ότι η Τουρκία ενεργεί ως υπονομευτής της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε δηλώσεις του στη Βαγδάτη μετά τη συνάντησή του με τον Ιρακινό ομολογό του Φαούντ Χουσέιν. Το Ναγκόρνο Καραμπάχ, η Λιβύη, η Συρία, η Κύπρος, η Νοτιοανατολική Μεσόγειος αλλά και το Ιράκ έχουν έναν κοινό παρανομαστή, την Τουρκία. Η Ελλάδα έχει δηλώσει επανειλημμένα στο υψηλότερο επίπεδο την ετοιμότητά της να ξεκινήσει διάλογο με την Τουρκία στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των κανόνων καλής γειτονίας. Ωστόσο, καταστήσαμε επίσης ξεκάθαρα ότι διάλογος μεταξύ δύο κυρίαρχων χωρών δεν μπορεί ποτέ να πραγματοποιηθεί σε ένα περιβάλλον επιθετικότητας και απειλών. Ο Έλληνας Υπουργός επισήμανε ακόμα πως είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τον ομόλογό του για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και για τη διπλωματία των κανονιοφόρων που ακολουθεί η Τουρκία, μια πρακτική των προηγούμενων αιώνων που δυστυχώς συνεχίζεται. Ο κύριος Δένδιας αναφέρθηκε επίσης στις παράνομες δραστηριότητες της Άγκυρας στην ελληνική Φαλοκρηπίδα, καθώς και την απόφασή της να ανοίξει τμήμα του παραλιακού μετόπου των Βαρωσίων. Τόνισε ότι τέτοιου είδους κινήσεις παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και που έχουν καταδικαστεί ευρέως από τη διεθνή κοινότητα. Ο Έλληνας Υπουργός επιβεβαίωσε την πλήρη υποστήριξη της Ελλάδος στην εδαφική ακεραιότητα, την πολιτική ενότητα και κυριαρχία του Ιράκ. Επιβεβαίωσε τη στήριξη της χώρας μας για ένα σταθερό Ιράκ που ευημερεί ως μέρος μιας σταθερής και ευημερούσας περιοχής με ισορροπημένες σχέσεις με τους γείτονές της βάσει του σεβασμού της κυριαρχίας και του διεθνούς δικαίου. Τόνισε ότι οι δεσμοί των δύο χωρών είναι ιστορικοί και η Ελλάδα διαχρονικά έχει υπάρξει φίλος του Ιράκ και του αραβικού κόσμου. Συζητήθηκε σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ευρύ φάσμα θεμάτων για τις διμερείς σχέσεις και τα περιφερειακά ζητήματα. Υπέγραψαν οι δύο υπουργοί δύο μνημόνια κατανόησης για πολιτικές διαβουλεύσεις και συνεργασία στον τομέα της διπλωματικής εκπαίδευσης, όπως σας είχαμε ενημερώσει ότι επρόκειτο να γίνει και στη χθεσινοβραδινή ανάρτησή μας. Ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε επίσης και στο περιθώριο που υπάρχει για περαιτέρω βελτίωση σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο, στον τομέα των επενδύσεων και του εμπορίου. Είπε ότι υπάρχουν πολλές ελληνικές εταιρείες που είναι πρόθυμες να επενδύσουν και να πραγματοποιήσουν συναλλαγές στο Ιράκ, καθώς και μεγάλες δυνατότητες συνεργασίας σε τομείς όπως είναι τα φαρμακευτικά, οι ανανεώσιμες πηγές, οι κατασκευές, η ενέργεια και πολλοί άλλοι. Τέλος, σύμφωνα με την ίδια πηγή, αναφέρθηκε στην επέκταση της συνεργασίας στο πλαίσιο πολυμερών σχημάτων με άλλες χώρες της περιοχής, αλλά και τη συνεργασία του Ιράκ με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ διαβεβαίωσε την πλευρά του Ιράκ ότι η Ελλάς είναι έτοιμη να τους υποστηρίξει στην προώθηση των σχέσεών τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση.